Πάμε στον Τζολναρά. Γιατί είχαμε προσαγωγές οπαδών της Hearts. Καλά τη λέω την ομάδα. Της Hearts. Η οποία παίζει σήμερα με τον Πάο. Παίζει με τον Πάο. Hearts. Αντώνης Τζολναράς. Γεια σου φίλε Αντώνη. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Ναι, φαίνεται ότι ξέφυγε κάπως η κατάσταση εχθές το βράδυ. Σύμφωνα και με μια πρώτη εικόνα και ενημέρωση που έχουμε από την αστυνομία, δεκάδες φίλοι της Hearts βρέθηκαν χθες το βράδυ στα Λαδάδικα και την ώρα που διασκέδαζαν, για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής, ξέσπασε μεταξύ τους ένα πολύ σοβαρό επεισόδιο. Καταρχάς, να σας πω ότι στο σημείο υπήρχε ούτως ή άλλως έντονη αστυνομική παρουσία στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων ασφαλείας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Hearts, που παρακολουθούσαν ουσιαστικά τους σκοτσέζους οπαδούς. Έτσι λοιπόν ξέσπασε αυτό το επεισόδιο ένας πολύ έντονος καυγάς, ένας έντονος διαπλητισμός, ο οποίος κατέληξε σε τέσσερις προσαγωγές, εκ των οποίων η μία μετατράπηκε σε σύλληψη. Πρόκειται για έναν νεαρό ηλικίας 24 ετών, ο οποίος συνελήφθη γιατί στην κατοχή του διαπιστώθηκε ότι έφερε ναρκωτικά. Του πέρασαν χειροπέδες και τώρα σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος του και με αυτή τη δικογραφία θα οδηγηθεί και στον αρμόδιο. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Να ρωτήσω κάτι. Αυτή Hearts. Σκοτσέζοι. Από ποια ομάδα, από ποια χώρα είναι? Σκωτία. Σκωτία. Από τη Σκωτία. Να, ναι, Σκωτία. Σκωτία. Και στα και Λαδάδικα. Είχαν πάει στις πυραλίες και πήραν. Στα Λαδάδικα, τα κομπανάγανε, ας πούμε. Ναι, τα Λαδάδικα. Καλά, και αν ερχόμαστε Θεσσαλονίκη, αν μας καλούσες, Αντώνη, να έρθουμε, που δεν μας έχεις καλέσει. Αν ερχόμασταν και εμείς θα πάμε να πιούμε, καμιά μπύρα στα Λαδάδικα. Δεν πειράζει. Μην το παρακάνουν είναι το θέμα. Τώρα που έχουμε τη ΔΕΘ, σας προσκαλούμε ανοιχτά να πιούμε μαύρη μπύρα και να φάμε και λουκάνικο. Είναι ανοιχτή πρόσκληση. Βέβαια, σας έχουν προσκαλέσει στο παρελθόν και για καφέ και για πουγάτσα. Στη ΔΕΘ θα έρθουν όλοι. Αλλά τώρα που έχουμε τη ΔΕΘ. Θα έρθουν όλοι στη ΔΕΘ. Θα γίνεται χαμός. Να μην έρθουμε στη ΔΕΘ. Θα έχει κόσμο πολύ. Δεν βρίσκεις δωμάτιο, δεν βρεις τραπέζι να κάτσεις, δεν βρίσκεις δωμάτιο να κοιμηθείς. Οι Θεσσαλονικείς φεύγουν. Σου λέει τι, πλακώσαν όλοι οι Αθηναίοι, ξεφτύρε, α, τράβα. Και πας Χαλκιδική όλοι. Καλά κάνουν. Εμείς θα έρθουμε σε νεκρό χρόνο. Έτσι. Και θα σε φνιδιάσουμε κιόλας, Αντώνη, να δούμε αν είσαι σε ετοιμότητα. Όποτε θέλετε. Όποτε θέλετε. Και τώρα να σου πω, αυτοί τα κοπανίσανε τώρα, φουμάρανε εκεί, πήραν και τα ναρκωτικά τους και πλακωθήκαν μεταξύ τους, έτσι. Ήταν για αρκετή ώρα στα Λαδάδικα, δηλαδή από νωρίς το απόγευμα. Ουσιαστικά τριγυρνούσαν στην πόλη. Ήταν ουσιαστικά ήταν ένα γκρουπ μεγάλο φιλάθλων της Hearts. Βρέθηκαν στα Λαδάδικα, που σας είπα ότι είναι μια περιοχή που προσφέρει ειδικά πολλές επιλογές για κατανάλωση αλκοόλ, για να περάσει κάποιος καλά. Αλλά φαίνεται ότι κάπως εκτροχιάστηκε η κατάσταση μεταξύ τους αυτό το επεισόδιο, οι τέσσερις προσαγωγές και μια σύλληψη. Και βέβαια, από κοντά αυτή τη φορά. Και πολύ έντονα τα μέτρα ασφαλείας. Τα μέτρα ασφαλείας και του Ευρωπαϊκού Αγώνα του ΠΑΟΚ με την Hearts απόψε στο γήπεδο της Τούμπας. Λοιπόν, Αντώνη μου, ευχαριστούμε πολύ.